Κλιμακώνουν τον αγώνα τους οι αγρότες των Χανίων και συντονιζόμενοι με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, προχώρησαν από σήμερα σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στο ύψος της Διασταύρωσης προς Μεγάλα Χωράφια. Θα ανακοινώνουμε πότε θα κλείνουμε το δρόμο. Περιμένουμε όμως ότι η κυβέρνηση θα αποφασίσουν να μιλήσουν σοβαρά για τον πρωτογενή τομέα επιτέλους, διότι μας ενοχλεί πάρα πολύ η κοροϊδία. Βρισκόμαστε εδώ να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στη μαχόμενη αγροθιά που παλεύει για να επιβιώσει στο χωράφι, στο χωριό. Είναι γνωστό ότι η κατάσταση τα τελευταία διαχρονικά χρόνια, τελευταία 20 ετία, την έχει φέρει σε δραματική κατάσταση. Με το κόστος παραγωγής να παραμένει στα ύψη, τις αγροτικές και κτηνοτροφικές ενισχύσεις να μειώνονται δραματικά και τα αγροτικά προϊόντα να διατίθενται στην αγορά σε τιμές δυσανάλογες σε σχέση με το κόστος πώλησης από τον παραγωγό προς τους εμπόρους, αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν πως με δυσκολία επιβιώνουν. Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί στο διπλάσιο. Τα πετρέλαια δεν μας δίνουν αφορολόγητο πετρέλαιο, ενώ τις εφοπλιστές και οι βιομηχάνους δίνουν. Εμείς παλεύουμε για να ζήσουμε στον τόπο μας, δεν θέλουν να μας αφήσουν να ζήσουμε. Δεν μπορούν από 20 χρονών οι άνθρωποι να είναι στη διακονιά. Είναι εκατοντάδες σε κάθε χωριό, εκατοντάδες σε κάθε περιοχή άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα και θέλουν να μείνουν στο πρωτογενή τομέα. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να επιβιώσουμε. Αυτά που κάνουν δεν μπορούν να επιβιώσουμε. Γιατί αυξήσαν το κόστος παραγωγής, εμείς παράγουμε. Και ξέρω εγώ ότι ξεκινά το αρνί 7 ευρώ από εμάς και φτάνει στο καταναλωτή 15. Αυτό γιατί δεν το ψάχνουν να το λύσουν, ότι ποιος ευθύνεται για αυτήν την κατάσταση. Για μια αγροτική πολιτική που οδηγεί τον πρωτογενή τομέα σε αφανισμό, έκαναν λόγο συνδικαλιστές του κλάδου στα Χανιά. Δυστυχώς το κόστος παραγωγής είναι πάνω από τις τιμές που πουλάνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φέτος είχαμε και την ακαρπία στην ελιά και γενικά σε όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στο νησί, στα σπεριδοειδή, στα κάστανα. Και άμα συνεχίσουν αυτές οι συνθήκες, θα τα παρατήσουμε. Και εμείς και όλοι οι νεολαία που ασχολείται με την κτηνοτροφία. Αντιπροσωπεία των αγροτών από τα Χανιά αναμένεται να μεταβεί στον μπλόκο της Λάρισσας και οι αποφάσεις για το μέλλον του αγώνα τους θα εξαρτηθούν από τη στάση της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής.